Ανησυχία προκαλούν στους ειδικούς τα υψηλά επίπεδα θεκτικότητας του εντόμου, της τούτα αμπσολούτα, σε όλα τα εγκεκριμένα εντομοκτόνα, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στα χρονικά. Αυτό αποκαλύπτει στην Κρήτη TV ο εντεταλμένος ερευνητής του ΕΛΓΟ Δήμητρα και αντιπρόεδρος του ΓΕΟΤΕ, Μανώλης Ροδιτάκης. Η μελέτη είναι ακόμα σε εξέλιξη. Σε δύο από τους πληθυσμούς που ελέγχουμε, από αυτούς που έχουμε φέρει και έχουμε τα πρώτα μας αποτελέσματα, για πρώτη φορά καταγράφουμε αυτό το φαινόμενο. Ότι κανένα από τα εντομοκτώνα τα οποία ελέγχθηκαν δεν έδωσε επίπεδα ανθεκτικότητας τέτοια που να είναι ικανά να ελέγξουν τον εχθρό. Ο κύριος Ροδιτάκης αναφέρθηκε στη μελέτη, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, σύμφωνα με την οποία καταδεικνύεται ότι για πρώτη φορά υπάρχουν στελέχη που είναι ανθεκτικά σε όλα τα εγκεκριμένα εντομοκτώνα, άρα η βάση της χημικής καταπολέμησης δεν υφίσταται. Φέτος λοιπόν η ανθεκτικότητα είναι σε έξαρση. Είναι μια χρονιά η οποία για πρώτη φορά έχουμε δει τόσο πολύ υψηλά επίπεδα ανθεκτικότητας, τόσο πολλά φάρμακα σε τόσο συγκεκριμένες περιπτώσεις. Δεν το έχουμε καταγράψει ποτέ ξανά αυτό το φαινόμενο. Η κόκκινη γραμμή για μας, όπως είπαμε, είναι η δόση εφαρμογής. Όταν η δόση εφαρμογής αυτή, οι μετρήσεις μας την υπερκερούν, σημαίνει ότι χρειάζεται εντομοκτόνο περισσότερο από τη δόση εφαρμογής για να προκληθεί κάποια θνησιμότητα η οποία θα είναι ικανοποιητική. 100, δόση 100, ενώ θέλαμε δόση 0,1. Ναι, αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει λόγω του ότι. Ακριβώς, δεν μπορεί να γίνει. Εμείς μπορούμε να το μετρήσουμε όμως και να σας πούμε με υπευθυνότητα ότι το συγκεκριμένο εντομοκτόνο, παραδείγματος χάρη, χρειάζεται 1000 φορές περισσότερο φάρμακο για να μπορέσει να πετύχει την αποτελεσματικότητα που είχε 11, 12 και 13. Την ίδια ώρα οι παραγωγοί ντομάτας ζητούν οικονομική στήριξη από το πρόγραμμα Ίσων Σημασίας, κάτι ωστόσο που φαίνεται να εξετάζεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Και στην Κουντούρα και στη Σιτία αλλά και στην Ιεράπετρα υπάρχει το πρόβλημα με την τούτα αμπσολούτα, όπως επίσης πολύ σημαντικό είναι και οι πολύ χαμηλές τιμές του προϊόντος τη συγκεκριμένη περίοδο. Όλα αυτά μαζί φέρνουν σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση τον παραγωγό, με αποτέλεσμα να έχουμε απολέσει το 100% του εισοδήματός μας από τη συγκεκριμένη καλλιέργεια. Η έρευνα διεξάγεται στοχευμένα σε δύο περιοχές του νησιού, σε Ιεράπετρα και την Πάκη, όπου διαπιστώθηκαν εξαιρετικά υψηλά ποσοστά ανθεκτικότητας του εντόμου της τούτα αμπσολούτα, με τις αιτίες να είναι πολλές, μεταξύ αυτών οι μεταλλαγές στο γονιδίωμα του οργανισμού. Ο κύριος λόγος είναι οι διάφορες μεταλλαγές που έχουν βρεθεί στο γονιδίωμα του οργανισμού. Και επίσης έχουμε βρει σε ορισμένες περιπτώσεις αυξημένη ενεργότητα, δηλαδή αυξημένη δράση από τοξικοποιητικών ενζήμων. Αυτά τα ένζημα μπορούν να διασπούν τα εντομοκτώνα και να τα καθιστούν ανενεργά. Διαπιστώνουμε ότι πολύ υψηλά επίπεδα ανθεκτικότητας έχουν καταγραφεί στην Ιταλία, στην Ελλάδα. Πρόκειται για ένα παγκόσμιο πρόβλημα, σύμφωνα με τον κύριο Ροδιτάκη, ο οποίος αναφέρθηκε στις προτινόμενες λύσεις. Πρέπει η βάση του ελέγχου του εντόμου να τροποποιηθεί έτσι ώστε να βασίζεται σε άλλες μεθοδολογίες. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα δύσκολο σημείο. Τεχνικά δεν είμαστε προετοιμασμένοι να βγάλουμε την παραγωγή της ντομάτας χωρίς να υπάρχουν εντατικοί ψεκασμοί. Αυτή είναι η πάγια μεθοδολογία. Όμως η πάγια μεθοδολογία έχει πλέον φτάσει σε ένα σημείο μη τεχνικής εφαρμογής, δηλαδή τεχνικά να είναι λαθασμένη.